Εδώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο στην παρέα τη Μεγάλη. Στο τελευταίο κομμάτι αυτή τη κουβέντα, σιγά σιγά φτάνουμε προ το κλείσιμο. Στο κλείσιμο και αυτή τη εβδομάδα όμω με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Αυτό που δεν ακούσατε νωρίτερα είναι ότι ο Νίκο Οικονομόπουλο σε λίγε ημέρε ξεκινά στο Θέα μαζί με τον Κώστα Μαρτάκη. Κώστα Μαρτάκη, την Ελένη και την Πολίνα από το. X-Factor. Είστε όλοι παιδιά από τα talent shows. Ναι. Ναι. Πώ κάλιασε τώρα, ε. λέγοντα ναι, για την ναι. τηλεόραση. Μου έλεγε εκτό αέρα ότι έχει πει όχι σε πολλέ τηλεοπτικέ εκπομπέ, γιατί δεν είναι σκοπό σου να βγαίνει και να λε καθίρει και λίγο τα ίδια πράγματα, εφόσον θε να μιλά μόνο για τη δουλειά σου. Ναι, θα βγω όταν έχω να πω ναι. κάτι ναι. για τη δουλειά μου. Δεν φοβάσαι ότι μπορεί αυτέ οι εκπομπέ να σε βάλουν στο blacklist και να μην παίζει καθόλου μετά. Μα δεν του προκάλεσα ποτέ για να με βάλουν. Και αν με βάλουν, εντάξει, θα είναι δικαίωμά του. Ο καθένα μπορεί να κάνει τι θέλει. Εγώ δεν έδωσα δικαίωμα σε κανέναν και βέβαια όπως ε, λες πριν ότι είπα αυτό το πράγμα δεν είπα ότι δεν πάω. Είπα θα πάω όταν έχω να πω κάτι. Αν δεν έχω να πω κάτι δηλαδή θα έρθει ο άλλος και θα μου πει πε μας κάτι τώρα γιατί αλλιώ δεν ξαναπέζουμε. Ε όχι δεν θα πάω. Τι να πάω να πω. Να πω για, τη, για την προσωπική μου ζωή αφού δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Δεν νομίζω ότι αφορά κάποιον την προσωπική μου ζωή. Έχει δίκιο. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη-Κρήτη, θα βρεθεί σύντομα? Ερώτηση τώρα είναι αυτή. Ναι, Προ το παρόν έχουμε το Θεά. Ναι. Μετά το Θεά, υπάρχει περίπτωση να γίνει και αυτό. Ναι. Ε, προγράμμα... Για Θεσσαλονίκη, για την πε... Κρήτη δεν νομίζω. Ναι, ακόμα. Στο περίπου ναι. μέχρι πότε θα πάει το Θεά. Ή δεν το ξέρουμε αυτό, ανάλογα με το. Συνήθω το Θεά κάνει δύο σεζόν. Δηλαδή, η μία είναι από τον Απρίλη μέχρι το τέλειο Ιουνίου. Και μετά από αρχέ Ιουλίου μέχρι Αύγουστο. Ναι. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, ναι. αναλόγω. Οπότε μπορεί να πάει και μέχρι τον Σεπτέμβριο. Μπορεί, ναι. ναι. Δε ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Το πιο γλυκό δώρο που έχεις λάβει ποτέ από θαυμάστρια. Έχω λάβει πάρα πολλά δώρα και τα περισσότερα δώρα είναι ε, 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 εικόνες Αγίων, του Αγίου Νικολάου προπάντων, ε, κομποσκίνια, διάφορα τέτοια ναι. πράγματα, απλά. Ε, Αληθινά, αληθινή αγάπη. Αυτά, αυτά, αυτά σέβομαι εγώ. Όταν μου φέρνει ο άλλο. Ε, Κάτι που να πούμε, σε προσέχει, που να σε. Ναι. Αν μου φέρει, α πούμε, ένα χρυσό ρολόι, δεν μου λέει τίποτα αυτό. Εντάξει, φέρτο σε μένα το χρυσό Όχι, ρολόι. Κατάλαβε πώ <laughs> θέλει. Ναι, 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 ναι. Πώς τα θέλω... υλικά αγαθά ναι, δεν μπράβο. είναι κάτι για σένα. Ο κόσμο απλά θέλει να σου δείξει την αγάπη. Τι θέλει κίνηση. να κάνει... ναι, μπράβο, ναι. 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 Θα σου κάνει ένα δώρο. Ναι. Αυτό χαίρομαι. Η κίνηση είναι που μετράει και κάνω πλάκα. Που έχω τέτοια επαφή με τον κόσμο. Λοιπόν, Νίκο, είσαι ό,τι φαίνεσαι, δηλαδή είσαι ένα λαϊκό παιδί ή όταν σβήνουν τα φώτα οι κάμερε, όταν φεύγει δεν έχω να προσπαθήσω να δείξω τίποτα. Είμαι αυτό που βλέπετε για ακούτε. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Βλέπετε πόσο γρήγορα απαντάει, Ε. Πινκ-πονγκ. Α Ας... αφήσουμε το χρόνο να δείξει. Ναι. Σωστό. Γιατί τα λόγια πάντα. Τα λόγια λέγονται. Είναι αλλά... λόγια. Ναι, ναι. Λοιπόν, περνά από το μυαλό σου πω όπω σε έχει ψηλά το κοινό σου μπορεί να σε ρίξει πιο χαμηλά και πιο χαμηλά. Βεβαίω. Το πιστεύω. Και. Τι και. Σε αγχώνει αυτό. Σου είπα για τη δουλειά μου αγχώνομαι συνέχεια. Προσπαθώ να είμαι πάντα καλύτερο και καλύτερο για να μην κάνω τον κόσμο μου να στενοχωρηθεί για οποιοδήποτε πράγμα. Θέλω ο κόσμο που με ακούει να ακούει ωραία τραγούδια και αυτό είναι σκοπό. Και για να το συνδυάσω, θε αυτό που κάνει σήμερα να είναι ποτέ όπω πριν. Κάπω. Ε? Ε. με την εκπομπή να το συνδυάσουμε έτσι. <laughs> Πε το, πες το και έτσι. Α το, το πούμε το και, και έτσι. έτσι ναι. Αν και έχει πει ότι ποτέ δεν πρέπει να λε ποτέ. Μπράβο. Άκου τώρα ερώτηση. Πώ κατάφερε, Νίκο, λέει, με τέτοιε συνθήκε φέτο, με τη γρήπη εννοούνε, να μην κρυολογήσει και να είσαι παρόν κάθε βράδυ στο φίβερ. Να σου πω την αλήθεια: Τότε ναι, που βγήκε αυτή η γρήπη στο. Δεν μπορούσα καν να σκεφτώ ότι. να πω ότι δεν θα μπει κανένα στο καμαρίνι για να μην κολλήσω. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ. Γιατί ήρθε ο κόσμο να με ακούσει. Και ήθελε να με δει. Θα, θα με δούνε. Να ξέρεις όμως ότι άλλοι καλλιτέχνε το κάνανε. Ποιο. Αυτό το να μην δέχονται πολύ κόσμο ή να μην δέχονται φιλιά και. Δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω. Ήμουν τυχερό, ναι. αρρώστησα κάποια στιγμή ναι. και ίσω και να την πέρασε τη γρήπη γιατί ένα γιατρό μου είπε ότι νομίζω παίζουν ρόλο και κάποια αντισώματα. Ναι, Δεν, ναι, Αν ναι. θυμάμαι καλά. Μπορεί να την πέρασε γιατί αρρώστησα, γρυπώθηκα λίγο, αλλά έγινα καλά. Πήρα τα, την αντιβίωσή μου και συνέχισα. Υπάρχουν και άλλε φορέ που έχω αρρωστήσει σε μαγαζί νυχτερινό που τραγουδούσα και με 39 πήρε και με 40 και πρόβλημα στο στομάχι, αλλά τραγούδησα. Διάβαζα ότι φοβάσαι τα νοσοκομεία. Πάρα πολύ. Γιατί? Η φοβία μου είναι τα νοσοκομεία και η μοναξιά. Δεν μπορώ τη μοναξιά. Και ίσω ε, ένα λόγο που τραγουδάω και θέλω να είμαι με κόσμο είναι αυτό. Δεν μπορώ να είμαι μόνο μου. Όπω το ότι μετρά τι ώρε για να ξεκινήσει η επόμενη εβδομάδα που θα εμφανίζει πάλι. Δεν αντέχω να μην τραγουδάω. Πίστεψε με, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Κάθομαι τώρα στο σπίτι και δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή δεν, έχω... δεν σκέφτομαι ότι. Να τώρα θα ξεκινήσουν οι πρόεδρε. Αυτό είναι το ναι. που με κρατάει. Ότι πολύ σύντομα αύριο ναι. μεθαύριο θα, θα ξεκινήσω μαζί με τα παιδιά και θα έχω να ασχολούμαι με τη μουσική, με το τραγούδι. Κατά. Όταν κάθεσαι σπίτι και δεν έχει να κάνει αυτό που αγαπά, ε, δεν τρελαίνει. Ναι. Η μοναξιά σε φοβίζει για το μέλλον. Δηλαδή, δεν θα ήθελε να μείνει μόνο σου να μην κάνει οικογένεια. Όχι να φοβίζει, φοβίζει πάντα. Και βέβαια, θέλω πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Πάρα πολύ. Εμένα μου έχει λείψει αυτό το πράγμα και θέλω να κάνω οικογένεια οπωσδήποτε. Εύχομαι ο Θεό να με αξιώσει και να κάνω μια σωστή οικογένεια. Και να είμαι ένα σωστό ευτυχή. Τι είναι για σένα σωστή οικογένεια. Σωστή Ποια είναι γενιά... τα χαρακτηριστικά δηλαδή που πρέπει να έχει ένα μπαμπά, μια μαμά. Δηλαδή, θε η... η γυναίκα σου να είναι τραγουδίστρια. Ε, θε να είναι από το χώρο, θε να είναι κάτι άλλο. Πώ το έχει στο μυαλό σου. Στο μυαλό μου δεν το έχω να έχω κάποια τραγουδίστρια. Αν συμβεί αυτό όμω, καλό να έρθει. Έτσι, δεν ναι. το αποκλεί ποτέ αυτό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να υπάρχει σε μια σχέση άντρα Οι και γυναίκα. Ναι. άντρα και γυναίκα, να ξεκινήσουμε έτσι. Θα ήθελα να υπάρχει σεβασμό, ειλικρίνεια. Και προπάντων αγάπη. Ναι. Είναι τα βασικά, νομίζω, συστατικά και στοιχεία που κάνουν το ξεκίνημα μια οικογένεια. Και από εκεί και έπειτα να είμαστε αγαπημένοι. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν σε όλε τι οικογένειε, έτσι. Αλλά να υπάρχει σεβασμό και ειλικρίνεια ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τα προβλήματά μα με τρόπου πιο ήπιου πιο χαλαρού. Λοιπόν, λέω, αφού έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να πάμε να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι σου, το Κατάθεση Ψυχή. Που μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, μιλάει για μια σχέση που δεν είναι Ανταποδοτική. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στο Σπύρο Γιατρά και τον Αλέκο Χρυσοβέργη που έχουν γράψει ναι. την αγόρα αυτό και άλλα όπως και το άκουσα και άλλα πολλά. Να ευχαριστήσω και όλους τους δημιουργούς από μουσικούς, ε, στιχουργούς, τους μουσικούς που έχω στο μαγαζί που τραγουδάμε και είναι συνέχεια μαζί μου. Τους ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την ψυχή μου γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κατάθεση ψυχής και επιστρέφουμε αμέσως σε λιγάκι για να πούμε τα τελευταία λόγια μας.